καταναλωτές να σπεύδουν από νωρίς να προμηθευτούν τα καθιερωμένα εδέσματα για το Σαρακοστιανό τραπέζι. Η κίνηση σε καταστήματα τροφίμων, ψαράδικα και αρτοπία στα Χανιά ήταν κοντά στις προσδοκίες των καταστηματαρχών. Ήδη από την αρχή της εβδομάδας καταγράφηκε αύξηση της κατανάλωσης Σαρακοστιανών και οι αγορές κορυφώθηκαν σήμερα. Σαν και πέρυσι είναι. Έχει ξεκινήσει από νωρίς η δουλειά, εντάξει, με ρέγουλα. Εντάξει, όλα καλά. Τι αγοράζει ο κόσμος? Ελιές, χαλβάδες, ταραμάδες, αυτά που παίρνει κάθε χρόνο για το τραπέζι, τα βασικά δηλαδή, και τα εξτραδάκια. Τι θα προτιμήσετε? Καμιά γαριδούλα, κανένα αμύδι, τέτοια, κανένα καλαμαράκι. Οι Χανιώτες καταναλωτές στην πλειοψηφία τους έκαναν αγορές χωρίς περικοπές, φροντίζοντας να μην λείψει τίποτα από το Σαρακοστιανό τραπέζι. Δεν έλειψαν όμως και εκείνοι που ήταν πιο συγκρατημένοι, αγοράζοντας τα βασικά και σε μικρότερες ποσότητες. Σίγουρα είναι πιο μαζεμένοι, θα έλεγα. Ψωνίζει όμως, δεν το συζητάμε. Εντάξει, από εκεί πέρα το τραπέζι θα στρωθεί κανονικά. Από ό,τι παρακολουθώ μέχρι στιγμής δεν κάνει περικοπές. Δεν κάνει. Αγοράζει τη λαγάνα, δεν ξέρω σε άλλα μαγαζιά τι έχει γίνει. Εδώ πάντως η λαγάνα, αυτός που ήθελε μία, αυτός που έθελε δύο. Εντάξει, λίγοι είναι αυτοί με τρεις λαγάνες. Οι περισσότεροι είναι στη λαγάνα, λόγω οικονομικών. Δεν μπορώ να πω ότι είδα μεγάλη διαφορά. Ειδικά αυτά που πήρα εγώ δεν είχαν καθόλου διαφορά. Πιστεύετε ότι γενικά οι Έλληνες θα κάνουν περικοπές στις αγορές τους για το Σαρακοστιανό τραπέζι ή τουλάχιστον για μία ημέρα όχι? Όχι, για μία μέρα όχι. Αλλά γενικώς εντάξει, όλοι έχουμε τα θέματα της ακρίβειας. Οι τιμές στα Σαρακοστιανά ήδη παραμένουν περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρυσι. Οι ελιές κυμαίνονται από 5 έως 7 ευρώ, ο χαλβάς από 9 έως 12, τα τουρσιά από 4,5 έως 5 ευρώ. Η λαγάνα στα περισσότερα αρτοπία των Χανίων πωλείται στα 3,5 ευρώ. Χωρίς διαφοροποίησεις και μάλιστα ελαφρά μειωμένες είναι οι τιμές στα θαλασσινά. Οι γαρίδες ανάλογα με το μέγεθος πωλούνται από 8 έως 20 ευρώ, το χταπόδι 20 ευρώ, τα καλαμάρια από 18 ευρώ, τα μύδια 8 ευρώ. Γαρίδες, χταποδάκι, μύδια. Πώς είδατε τις τιμές στα θαλασσινά? Θεωρώ ίδια με πέρυσι, ίσως και λίγο καλύτερες τιμές. Δεν έκανα μεγάλη έρευνα αγοράς, είναι η αλήθεια, αλλά θεωρώ ότι ήταν πολύ καλές τιμές. Κύριος Όστρακα, από όλα, γαρίδες, χταπόδια, από όλα. Οι τιμές πώς είναι σε σχέση με πέρσι? Τα ίδια και πιο φτηνές είναι φέτος. Ό,τι είχε και πέρυσι, ναι, είναι αχινιούς που βρήκα τώρα καθαρισμένους που είναι λιγάκι σπάνιο. Όλα τα υπόλοιπα καλά. Την τιμητική της είχε σήμερα η λαγάνα που δεν έλειψε από κανένα γιορτινό τραπέζι. Εμείς τιμές φέτο είμαστε στα 3,5 ευρώ, πέρυσι είμαστε στα 3. Προσπαθούμε να κρατήσουμε μια τιμή λίγο πιο χαμηλή για να μπορέσει και ο κόσμος να αγοράσει. Κοιτάξτε μια μεγάλη λαγάνα. Πόσο μεγάλη λαγάνα! Ο κύριος Θεοχάρης Δημητρουλάκης στήρισε και φέτος την παράδοση του αρτοπίου του στη Νέα Χώρα, παρασκευάζοντας μια λαγάνα τεραστίων διαστάσεων. Με 24 μέτρα και 20 εκατοστά και πλάτος 1,80, η λαγάνα Γίγα ζυγίζει περί τα 75 κιλά και τράβηξε τα βλέμματα όσων πέρασαν από την οδό Σελήνου. Κάθε χρόνο, άμα παρακολουθάτε, τα πιτσιρίκια έρχονται για να βγάλουν φωτογραφία. Για τη λαγάνα Γίγας χρησιμοποιήθηκαν 50 κιλά αλεύρι και 25 κιλά νερό.